Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 3 Αυγούστου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με συνέχεια στην αναφορά αυτή το τεράστιο ζήτημα της ερήμωσης της Υπαίθρου, που είναι συνδυαστικά με την δημογραφική καταστροφή που βιώνει η πατρίδα μας. Θα διαβάσω ένα σχόλιο που μου έστειλε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης Τσαβδάρης. Κύριε Καλλιτερίδη, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ένας λόγος που η Ύπαιθρος ερημώθηκε είναι και γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Την περίοδο 2007-2013 ήμουν δάσκαλος στη Μαλώνα Ρόδου, αυτή που κάει και φέτος. Στο σχολείο υπήρχαν 65 παιδιά. Όταν πήρα μετάθεση το 2013, υπήρχαν 32. Μέσα σε μια εξαετία, τα μισά παιδιά. Τα τελευταία χρόνια είμαι σε μεγάλο σχολείο σε προάστιο των Αθηνών. Κάθε χρόνο μας έρχονταν 55 με 65 προτάκια. Τα τελευταία 3 χρόνια μας έρχονται 30 με 35 προτάκια. Φέτος μόλις 28. Σημειωτέων το προάστιο αυτό παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι μισοί συμμαθητές των παιδιών μου είναι μοναχοπαίδια. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να το αναφέρετε συνέχεια. Τι να αναφέρουμε. Θυμάμαι αρχές της δεκαετίας του 90 είχε γίνει ειδική συνεδρίαση στη Βουλή, ασχολήθηκε η Βουλή με το θέμα, έβγαλε και ένα πόρισμα το οποίο υποτίθεται θα γινόταν πολιτική από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Εν πάση περιπτώσει, έστω και αυτό ήταν μια προσπάθεια που έδειχνε τότε ο πολιτικός κόσμος ότι τέλος πάντων τον απασχολεί, που τότε το θέμα δεν ήταν οξύ. Τώρα, αντί να τους απασχολεί αυτό και η ερήμωση της Υπαίθρου συνδυαστικά, κάνουν αυξήσεις στους γενικούς γραμματείς. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται λίγο? Είναι η Ελλάδα σε κατάσταση να κάνει αυξήσεις σε αυτούς που παίρνουν 4,5 να παίρνουν 5.500? Δεν ντρέπονται λίγο? Η αλαζονία, ξέρετε. Εντάξει. Περιμένετε. Αντώνιος Διαλεκτάκης. Κύριε Καλλιτερίδη, σας ενημέρωσα χθες ότι ασχολούμαι με την πολιτιστική, γεωργική και οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το χθεσινό το άρθρο, Αντώνη, δεν το είδα, το σχολείο σου. Τώρα που με ενημέρωσε, εκτός και αν βρεθήκαμε κάπου. Και προωθώ δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή αυτή. Παραδείγματος χάρη, σπαράγγι, ακτινίδια, ινάμπελους. Δημιούργησα μετά από 2.000 χρόνια ισμαρικό ίνο, τον Μαρονίτη ίνο στη Ροδόπη, τον Αυδηρίτη ίνο στην Ξάνθη και τον Ευρύτη ίνο στον Εύρο. 50 χρόνια από τη Χλώη Ροδόπης, Πομακοχώρη, Πασχαλιά Ξάνθης και Χρόκαμπο, Λεκάνη και Χρυσούπονη Καβάλες. Χρόνια έκανα σχεδόν 60.000 στρέμματα, απλά για εθνικούς λόγους με δικά μου χρήματα. Τι να πω, Αντώνιε, συγχαρητήρια. Εγώ πιστεύω ότι όταν δεν λειτουργεί το κράτος και υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, άνθρωποι με αυτοθυσία προσπαθούν να προσφέρουν, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ή τέλος πάντων φρενάρουμε την πτώση στο γκρεμό. Αλλά ένας φίλος εκεί στον Δαφνό να μου λέει υπηρετούσε στο κτηνιατρίο της Σταυρούπολης. Λέω τώρα ποιος υπηρετεί? Δεν υπηρετεί κανείς, λέει, έκλεισε το κτηνιατρίο. Ξέρετε, κάποτε αυτό το κράτος λειτουργούσε και έκανε και επιμόρφωση στους αγρότες. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Τώρα, λυπάμαι που το λέω, η εικόνα είναι απόδειξη του ενδιαφέροντος που δεν δείχνει το κράτος. Και να επανέλθω ότι η διάλυση ορισμένων δήμων εν προκειμένου του Δήμου Σταυρούπολης στην Ξάνθη ήταν ένα εκτός των άλλων και εθνικό έγκλημα. Εντάξει. Τώρα, διάβασα ότι ο Ευρυπίδης Τηριανίδης, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος στην Ροδόπη, επικοινώνησε με τον υπουργό, τον νέο υπουργό, μετά την καρατόμηση του Μηταράκη, με τον κύριο Οικονόμου, και του έθεσε το θέμα της πορείας
στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό των λαθροδιακινητών. Εγώ απλά θέλω να σας πω, φανταστείτε μια άλλη χώρα, στην Ιταλία για παράδειγμα, να μπουν στην Ότο Στράτα, όπως είναι αυτή τον αυτοκινητόδρομο, να βρει θράσος ο διακινητής, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, το ίδιο πράγμα είναι, να κινηθεί κόντρα στην οτοστράτα. Θα έχει γίνει τούμπα το κράτος. Σε ποια άλλη χώρα να σας πω, πού? Κάνα στην Τουρκία δεν συζητάμε, θα τον είχαν πυροβολήσει. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τους πυροβολούμε, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Οι αστυνομικοί λοιπόν, όταν δεν τους δίνεις αρμοδιότητα, σου λέει γιατί να καθίσω εγώ να διακινδυνεύσω, να πάθει τίποτα κανένας, να χάσω τη δουλειά μου. Και έτσι παραλύει το κράτος και σου λασάρουν στην Εγνατία Οδό, στο αντίθετο ρεύμα, και δεν φοβούνται κανέναν. Ξέρετε, οι παράνομοι δεν είναι τυχαία άτομα. Είναι ευφιέστατα άτομα, τα οποία απλώς έτυχε να πάρουν ένα στραβό δρόμο. Και αυτά όλα που κάνουν, αντιλαμβάνονται τι γίνεται και ό,τι τους παίρνει κάνουν. Εντάξει. Τώρα, δεν είναι εξευτελισμός του ελληνικού κράτους αυτός? Δεν είναι? Να σφαδάζει μία ολόκληρη περιφέρεια, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, να είναι μάρτυρες αυτού του εγκλήματος και να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει το κράτος. Λοιπόν, σε σχέση με τις φωτιές είδα πάλι κάποια άρθρα. Υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι νομίζουν ότι έτσι κάνουν καλό στην κυβέρνηση. Σας το έχω πει. Ο καλός κυβερνήτης θα πρέπει να πληρώνει δημοσιογράφους όχι για να τον λιβανίζουν, για να του κάνουν κριτική. Διότι αν δεν σου κάνουν κριτική κάποιοι, πώς θα καταλάβεις το λάθος σου, εννοώ ανεξάρτητη. Διότι ο περίγυρος, οι αυλοκόλακες, ποτέ δεν λένε τα στραβά στον ηγεμόνα. Πάντα του λένε αυτό που θέλει να ακούσει και τον αποκόπτουν από την πραγματικότητα. Ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτά που βαράνε τα καμπανάκια και φυσικά είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είπαμε δεν υπάρχει προς το παρόν. Κάποιος μας λέει ότι υπάρχει η νίκη κτλ. Πού την είδες ρε φίλε την αντιπολίτευση? Την είδες? Εγώ δεν την είδα πουθενά. Και εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι αποκομμένος και από τα ΜΜΕ. Πού είναι η αντιπολίτευση? Λοιπόν. Τώρα, λιβανίζουν, ακόμα και για τις φωτιές προσπαθούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα και της κρατικής μηχανής αλλά και του κυβερνητικού σχεδιασμού. Στα Τέμπη υπήρχε η αθλειότητα από συγκεκριμένους δημοσιογράφους οι οποίοι λέγανε εντάξει με την ευκαιρία αυτή θα φτιάξουμε τρένα. Στη συνέχεια είδαμε το πρόβλημα που ανέκυψε στη Μύκονο όπου το οργανωμένο έγκλημα νίκησε το κράτος και το κράτος αναγκάστηκε να αποσύρει τους αρχαιολόγους διότι τους είχαν σχεδόν μέχρι θανάτου ξυλοκοπήθηκε. Προσέξτε, ο απατεώνας έβαλε τους μπράβους και χτύπησαν το κράτος και μετά αφού πλέον το πράγμα δεν μπορούσε να συμμαζευτεί προσπάθησαν να βάλουν μια τάξη στη Μύκονο που δεν την έβαλαν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα βλέπουμε πάλι στην Πάρο, στη Μικρή και τη Μεγάλη Σάντα Μαρία, πώς λένε, είναι δύο παραλίες εκεί, πάλι παρανομίες, πάλι ο κόσμος πήρε την κατάσταση στα χέρια του, είναι το κίνημα της πετσέτας και κατόπιν εορτής το κράτος, τώρα τι λένε δηλαδή πάλι οι λιβανιστές της κυβέρνησης, α, ευτυχώς που έγινε και αυτό, να αποκτήσουμε καθαρές παραλίες, τέλος πάντων χωρίς ομπρέλες. Και θα μας πούν σιγά σιγά, δεν το είπαν ακόμα, γιατί τρόμαξαν και οι ίδιοι με αυτό που είδαν στη Ρόδο, αλλά και στην Αγίαλο. Εντάξει, τώρα με είδαμε το πρόβλημα με τις πυρκαγιές, θα αποκτήσουμε και σύστημα πυρόσβεσης. Αποτελεσματικό. Έτσι λειτουργεί το κράτος και μάλιστα το επιτελικό κράτος. Που ξέρετε, όταν λέτε μεγάλα λόγια, σκάβετε το λάκκο σας, διότι ο κόσμος, μη βλέπετε, επαναλαμβάνω, αυτούς που σας λιβανίζουν. Ο κόσμος τα μαζεύει αυτά. Σπυρί-σπυρί. Σπυρί-σπυρί. Και κάποια στιγμή έρχεται απότομα το χαλί, χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Κοίτα τι έπαθε ο Πατούλης, έτσι αύριο μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο και ο Μητσοτάκης. Αύριο, μεθαύριο. Μην είστε ποτέ σίγουροι. Κυβερνήστε τη χώρα με ευθύνη και όχι δίνοντας αυξήσεις
στα κομματόσκυλα που γίνονται Γενική Γραμματής Υπουργείων και Ειδική Γραμματής Υπουργείων. Λοιπόν, επειδή θέλω να εγώ να σας κοιτάω στα μάτια, είχα πει για την τεχνητή νοημοσύνη ότι η χώρα μας είναι πίσω. Και ζήτησα από σας, όποιος ξέρει κάτι, δεν είδα, δεν στείλανε. Κάποιοι μου είπαν ότι υπήρχε μάθημα στη Σχολή Ευελπίδων, ένας στρατηγός νομίζω μου το είπε, ένας άλλος έστειλε κάτι. Διαβάζω όμως ένα άρθρο που λέει με βάση διεθνής φορείς η Αθήνα είναι ανάμεσα στις πρωτεύουσες της πόλης που έχει ισχυρό δυναμικό μηχανικών τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ήταν, θα μπορεί να ήταν και ισοπεδωτικό αυτό που είχα πει ότι πάλι είμαστε ουραγοί, αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε. Οπότε επανορθώνω, μπράβο στα παιδιά που διαβάζουν, μπράβο στα παιδιά που είναι μπροστά, είναι ένας επαναστατικός τομέας. Δεν ξέρουμε αν θα μας βγει, αν θα βγει σε καλό ή κακό της ανθρωπότητας, πάντως είναι ένας επαναστατικός τομέας και οφείλουμε να είμαστε μπροστά και φαίνεται τελικώς ότι είμαστε μπροστά. Επίσης είδα ένα άρθρο για τις αμερικανικές βάσεις στα νησιά. Υπάρχει ένας νόμος στην Βουλή την Αμερικάνικη που πιθανότατα δίνει, τέλος πάντων προτείνει να γίνουν αμερικανικές βάσεις στα νησιά. Και διαβάζω αρκετούς φίλους που λένε είναι αρνητικοί με κάτι τέτοιο. Ακούστε. Επειδή το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης είναι τεράστιο, θα το βρούμε μπροστά μας. Δίκιο έχουμε 100%, αλλά δεν το είχαμε αυτό το δίκιο επικαλεστεί ως τώρα σωστά. Και τι εννοώ, δεν είχαμε φωνάξει όσο θα έπρεπε, δεν κάναμε διαβήματα στην Τουρκία που μένουν, σκρίπτα μάνεντα που μένουν για τις ασκήσεις εφές που είναι επιθετικές εναντίον της Ελλάδας, για την ύπαρξη του αποβατικού στόλου, για την ιδία της στρατιά Αιγαίου, για άλλες ενέργειες που απειλούν τα νησιά, και αυτά τα διαβήματα θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να τα κουνήσουμε σε ένα φάκελο και να πούμε να, γιατί στρατιωτικοποίησαμε τα νησιά και γιατί θα τα έχουμε στρατιωτικοποιημένα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Ξεκάθαρα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εάν οι Αμερικανικές, εγώ δεν λέω ότι είναι πανάκια, έτσι, εάν όμως οι Αμερικανοί αποφάσισαν να κάνουν βάσεις στα νησιά που είναι υποκαθεστώς ειδικής στρατιωτικοποίησης, δεν είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν είναι αποστρατικοποιημένα, έχουν καθεστώς ειδικής στρατικοποίησης, αλλά και τα Δωδεκάνησα που είναι αποστρατικοποιημένα. Εάν λοιπόν αποφασίζουν οι Αμερικανοί να κάνουν εκεί βάσεις, θεωρώ δεν είναι πανάκια, αλλά δεν είναι αρνητικό. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θα έλεγα, μακάρι να αποφασίσουν να το κάνουν, οι Τούρκοι θα ανεβούν στα κάγκελα, θα πάρουν χάπια, θα, όπως γίνεται με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Και επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι πρέπει να στηριζόμαστε σε ξένους. Η παρουσία των ξένων πρέπει να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα. Το 90-95% εμείς θα πρέπει να το εξασφαλίζουμε όσον αφορά τα νησιά μας. Τέλος πάντων, να κάνω πάλι μια αναφορά σε σχέση με τα δημοσιεύματα των παρακυμωμένων της εξουσίας για το παράθυρο ευκαιρίας, και τώρα που η Τουρκία γύρισε στη Δύση και έχει ανάγκη τη Δύση, να εκμεταλλευτούμε, να αρπάξουμε την ευκαιρία, να ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν είναι έτσι. Ψέματα λένε στον κόσμο. Η Τουρκία δεν γύρισε στη Δύση ως επέτης. Η Τουρκία επιδιώκει ισότιμη σχέση και με τις ΗΠΑ και με το ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Πού τα είδατε αυτά? Σήμερα μίλησε ο Ερντογάν, θα το δούμε παρακάτω, με τον Πούτιν. Και ο Πούτιν θα πάει σε λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο από ό,τι διαβάζω, θα πάει στην Τουρκία. Η Κίνα συμμετείχε στην IDEF 2023, την έκθεση αμυντικού υλικού της Τουρκίας, με 104 επιχειρήσεις. Και θα κάνω μετάφραση τον λόγο που έβγαλε ένας υποστράτηγος, ο διοικητής της κάποιας σχολής, Τούρκος, στην ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας. Να δείτε εκεί τι λόγια είπε για την Κίνα. Επίσης υπάρχει η πολιτική της Τουρκίας στην Αφρική, στον τουρκικό κόσμο, στον μουσουλμανικό κόσμο. Πού την είδατε εσείς την ανάγκη της Τουρκίας προς τη Δύση, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να ξεπουλήσουμε το Αιγαίο? Δεν πρέπει, οι καθηγητές πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Να σέβονται και οι αξιωματικοί.
ορκίστηκαν, φόρεσαν το πηλίκιο με το εθνόσημο. Μην γράφουν πράγματα που πρέπει κανονικά να ντρέπονται για αυτά που έγραψαν. Δεν μπορούν να παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό. Να λένε ανακρίβειες, να είναι και ψέματα από πάνω. Τη στιγμή δηλαδή που η Τουρκία διαφημίζει τα υποβρύχια, μη επανδρομένα υποβρύχια για να υπερασπιστεί τη γαλάζια πατρίδα, τα βγάζει, τα βγάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα είχε στην ΑΙΝΤΕΦ. Εμείς λέμε για παράθυρο ευκαιρίες. Πού τα πουλάτε αυτά? Ο άλλος έλεγε, λες και είναι μαραγκός ο Δένδιας. Να κάνουμε, λέει, το παράθυρο πόρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λένε είναι και πολιτικά ανοησίες, αλλά και έχουν και κοντά πόδια. Μετά από λίγο αποδεικνύονται ανοησίες. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία πραγματικά είναι, θα έλεγα, θλιβερό. Δηλαδή τέτοια καταστροφή δεν έχει υποστεί, πιστεύω, άλλη χώρα. Αναλογικά έχει υποστεί η Κύπρος. Έχασε το 37%, 200.000 πρόσφυγες στους 600.000, το 1 τρίτο δηλαδή. Μεγαλύτερη καταστροφή έπαθε η Κύπρος, αλλά επειδή την έκαναν οι ίδιοι την καταστροφή, την έκρυψαν κάτω από το χαλί. Εμείς δεν δικάσαμε κανέναν από αυτούς που έκαναν τα εγκλήματα. Κάτι τέτοιο γίνεται και στην Ουκρανία τώρα, απλά γίνεται με άλλους όρους. Προσέξτε, τώρα αρχίζουν αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε, ο Biden είχε καλέσει τους δημοσιογράφους και τους επένεσε για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι αυτός εξυπηρετούσε την πολιτική των ΗΠΑ. Τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα αρχίζουν και κάνουν επικρίσεις στην Ουκρανία, στις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, δεν πολεμούν καλά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι συμβαίνει. Και θα δείτε μετά, όπως είπα χθες, γιατί το πολίτικο να γράψει για τον Ζελένσκι, θα δείτε μετά γιατί. Αμερικανοί παραδέχτηκαν την αποτυχία της αντεπίθεσης. Και τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση έχουν βαρεθεί να λένε ψέματα για τις επιτυχίες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ακόμη και το CNN δημοσιεύει υλικό για τις αποτυχίες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Άλλαξαν ρότα πλέον. Οι New York Times μέχρι και οι Washington Post αναγνωρίζουν ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών απέτυχε. Η φαινομενικά παράλογη και ανελαίτη σφαγή σχεδιάστηκε από τη ΣΥΠΑ από την αρχή. Οι Ουκρανοί διοικητές παίρνουν εντολές από τους κορυφαίους διοικητές του ΝΑΤΟ. Οπότε η αποτυχία της Ουκρανίας είναι και μέρος της αποτυχίας του ΝΑΤΟ, που τροφοδοτεί με όπλα και χαράσει στρατηγικές. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το λέμε. Το ΝΑΤΟ είναι πάντα τέλειο και όλοι οι άλλοι ατελείς. Το CNN λέει ότι η ίδια η Ουκρανία ευθύνεται για την αποτυχία της αντεπίθεσης. Οι στρατιώτες είναι ελάχιστα εκπαιδευμένοι, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων, υπάρχει παντού γραφειοκρατία και οι διοικητές έχουν σοβιετική νοοτροπία. Το ΝΑΤΟ δεν πολεμά έτσι, σε αυτό έχουν δίκιο. Αλλά δεν φταίνει η Ουκρανία. Λέει, το ΝΑΤΟ διατάσσει προέλαση στρατιωτών μόνο αφού τα αεροσκάφη έχουν συντρίψει ό,τι κινείται και στη συνέχεια το πυροβολικό καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει και στη συνέχεια ακολουθεί η προέλαση. Αυτό το δόγμα το έχουμε και εμείς. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί, πυροβολικό, στη συνέχεια βαριά όπλα των μονάδων ελιγμού και μετά είναι η προέλαση, η επίθεση. Αυτός ο συνδυασμός γίνεται. Αυτό δεν έγινε όμως στην Ουκρανία. Γιατί δεν έχει αεροπορία. Γιατί δεν έχει πυροβολικό ικανό και σε αναλογία τέτοια που θα επιτρέψει τον επιτιθέμενο με ασφάλεια να προελάσει. Αυτό τώρα το ανακάλυψαν οι Αμερικανοί. Όταν τους έστελαν τους Ουκρανούς ως πρόβατα επισφαγή, δεν το ήξεραν? Οι Ουκρανοί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Τόσο η αεροπορία όσο και το πυροβολικό της Ρωσίας έχουν συντριπτική υπεροχή. Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, οι επιτιθέμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριπλάσια υπεροχή έναντι των αμυνωμένων. 3-1, τα είπαμε εδώ αυτά. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε στη γραμμή επαφής. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Έτσι εξηγείται γιατί οι Ουκρανοί τον Ιούλιο έχασαν 20.000 στρατιώτες, απώλειες πρωτοφανείς για 30 ημέρες. Επίσης,
Αμερικανικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, γνώριζαν καλά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν θα τα κατάφεραν στην αντεπίθεση. Οι Αμερικανοί εντελώς εσκεμμένα έστειλαν πολύ λιγότερα όπλα από όσα απαιτούνταν και έκλεισαν τα μάτια στην έλλειψη οβίδων, που ήταν προφανές γεγονός σε όλους τους επαγγελματίες. Ήταν επίσης σαφές ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν ήταν ικανός για μαζική επίθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι στα βόρεια της, στο βόρειο μέτωπο, η Ουκρανική αντεπίθεση έχει μετατραπεί σε προέλαση της Ρωσίας. Στα βόρεια, στο Κουπιάνς και στο Χάρκοβο, οι Ρώσοι κερδίζουν εδάφη. Η πανοραμική Αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα δορυφορικής επιτήρησης, ήξερε πολύ καλά από τους προηγούμενους μήνες ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν κατασκευάσει ένα μεγαλειώδες αμυντικό σύστημα πολλαπλών γραμμών. Τα αμερικανικά δορυφορικά συστήματα είχαν δει έγκαιρα τι κατασκεύασαν οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί ήξεραν λοιπόν ότι αυτή η άμυνα δεν μπορεί να σπάσει. Παρ' όλα αυτά, οι Ουκρανοί οδηγήθηκαν στην επίθεση κατευθείαν στα ναρκοπέδια. Παρεμπιπτόντος, ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, το είχαμε πει εδώ, ψάξτε, βρείτε το, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, είχε πει τον Νοέμβριο του 1922 ότι όλες οι επιτυχίες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας είχαν τελειώσει, ήταν η αντεπίθεση που πήραν πίσω πρώτα το Χάρκοβο και μετά πήραν πίσω και την Χερσόνα. Και είπε ο Μίλεϊ, παιδιά, τελειώσαμε, τώρα πρέπει να πάμε μια εκεχηρία, σε εκεχηρία. Κανείς δεν τον άκουσε. Λοιπόν, για τους Αμερικανούς αυτή η σύγκρουση είναι απαραίτητη για να αποδυναμώσει τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή το αδιέξοδο στην Ανατολική Ουκρανία, αν και δαπανηρό για τις ΗΠΑ, δεν εγκυμονεί φυσικούς κινδύνους ή πιθανότητα πολιτικής ταπείνωσης, λέει η Washington Post. Το αδιέξοδο στην Ανατολική Ουκρανία, δαπανηρό σε χρήμα, αλλά φυσικούς κινδύνους δεν έχουμε, δηλαδή να μας επιτεθούν στους Αμερικανούς, ή πολιτική ταπείνωση των ΗΠΑ. Όχι. Σου λέει, ας τους εκεί να σκοτώνονται, εμείς θα πληρώνουμε. Εάν ετηθεί πλήρως ο Ουκρανικός στρατός, οι Αμερικανοί θα πούν φταίνε οι Ουκρανοί γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Είναι προφανές σε όλο τον κόσμο ότι οι Ουκρανοί είναι απλώς αναλώσιμο υλικό για τη ΣΥΠΑ και το ξοδεύουν με κινησμό. Το θέμα είναι αν και πότε θα το καταλάβουν οι Ουκρανοί. Τώρα, έρχεται και η εφημερίδα Die Welt και λέει ότι η αντεπίθεση δεν πετυχαίνει και θα πάμε σε ένα μοντέλο Κορέας. Δηλαδή θα οριστεί μια γραμμή, δεν θα υπάρχει συνθήκη ειρήνης, θα υπάρχει ανακοχή, όπως υπάρχει ανακοχή και στην Κορέα. Υπάρχει μια ενδιάμεση περιοχή και τίποτα άλλο. Τόσα χρόνια, 60-70 χρόνια πόσο. Λέει, σε εκείνο το μοντέλο λένε οι Γερμανοί ότι θα πάμε. Λοιπόν, αυτά και για τους Αμερικανούς τους φίλους μας και τους Ουκρανούς, πάλι φίλοι μας είναι οι Ουκρανοί, πιο πολύ οι Ουκρανοί είναι ένας λαός που τώρα έχει ανάγκη τη φιλία μας, είναι φίλοι μας, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτούς που τους κυβερνούν, έτσι, έτερον, εκάτερον. Οι πραγματικοί φίλοι του Ουκρανικού λαού είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν τη λιγότερη αιματοχυσία και την καλύτερη λύση για τα συμφέροντα του Ουκρανικού έθνους και του Ουκρανικού κράτους. Και όχι την αιματοχυσία και την άσκοπη αιματοχυσία. Θα δείτε παρακάτω τι λένε οι Αμερικανοί για τον Μπαχμούτ, έτσι, προσέξτε εδώ. Εδώ το λέμε. Καταρχάς υπάρχει δυσφορία στη Δύση, διότι ο Ζελένσκι είχε πει είναι παράλογο να μην δίνονται χρονοδιάγραμμα και τότε τα πήραν και οι Αμερικανοί σκέφτηκαν να μειώσουν την... ήταν προσβλητικός δηλαδή. Ήταν τότε που είχε πει ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας, δεν είμαστε Amazon, ό,τι παραγγέλνεις να στο φέρουμε στην πόρτα σου. Η Αμερικανική κυβέρνηση ήταν πολύ ενοχλημένη, δήλωσε στο CNBC, πηγή με γνώση του θέματος. Στο τέλος όμως, κάθισαν στο πλευρό της... κοιτάξτε όμως. Η αχαριστία δεν είναι ο μόνος λόγος που προκαλεί αγανάκτηση στη ΣΥΠΑ, καθώς η Ουκρανία επανειλημμένα αγνοεί τις στρατιωτικές συμβουλές της ΥΠΑ, των ΥΠΑ. Το Κίεβο κάνει ούτως ή άλλως τα δικά του, παραμερίζοντας τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον, δήλωσε πηγή στο CNBC.
Η στρατηγική της Ουκρανίας επί το πεδίο και η συμβολική αξία που έχει δώσει τον αγώνα για κάθε κομμάτι του Ουκρανικού εδάφους έχει κατά καιρό συγκρουστεί με τη στρατιωτική οπτική και τον πραγματισμό των συμμάχων. Τι λένε οι σύμμαχοι, ορισμένες περιοχές που δεν μπορείς να κρατήσεις, φύγε για να κρατήσεις δυνάμεις και στη συνέχεια μπορεί να τον αποδυναμώσει τον εχθρό και να πάρεις διπλάσια. Μην επιμένεις σε ένα μέρος που είναι σίγουρο ότι και θα το χάσει και θα χάσει πολλές δυνάμεις. Θα δείτε τι λέγαμε εδώ και να δείτε τώρα τι λένε και οι Αμερικανοί. Σχεδόν περικυκλωμένοι από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν το Μαχμούτ το Μάιο, στρατιωτικοί αναλυτές διαρωτήθηκαν αν η Ουκρανία θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει μια τακτική υποχώρηση από την πόλη, που δεν ήταν ούτως ή άλλως στρατηγικής αξίας. Ωστόσο, η Ουκρανία αποφάσισε να συνεχίσει να πολεμά, μετά την απόφαση αυτή να προκαλεί, με την απόφαση αυτή να προκαλεί δυσφορία στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με τον Κόνραντ Μίζικα, ειδικό στις στρατιωτικές πληροφορίες και πρόεδρο του Ρότσαν Consulting. Οι Αμερικανοί ενθάρρυναν, θα το θέσω ήπια, τους Ουκρανούς να μην δώσουν ορισμένες μάχες με τον τρόπο που το επιθυμούσε η Ρωσία, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες όσον αφορά τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, τη δαπάνη πυρομαχικών πυροβολικού. Ωστόσο, για το Κίεβο, το Μπαχμούτ ήταν κάτι περισσότερο από μια πόλη. Ήταν ένα σύμβολο της ουκρανικής ανυπακοής απέναντι στη ΣΥΠΑ, παρόλο που η στρατηγική της αξία της πόλης ήταν αμφίβολη, δήλωσε ο Μίζικας στο CNBC. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχασαν πολλούς άνδρες και μάλιστα πολύ έμπειρο προσωπικό και σπατάλησαν πολλά πυρομαχικά. Τώρα ακούστε, δεν έχω πραγματικά καμιά όρεξη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και κόπωση από μια σειρά από πράγματα και η ζέστη και καλοκαίρι είναι. Αλλά θυμάστε εδώ, ακριβώς αυτό λέγαμε για τον Μπαχμούτ. Τι σπαταλάς πολύτιμο προσωπικό και μέσα και πυρομαχικά για κάτι που φαίνεται ότι δεν μπορείς να το υπερασπιστείς. Τα δεδομένα αυτό λένε. Κάνε μια τακτική υποχώρηση, διατήρησε προσωπικό, κάνει μια επικέρασε, περικύκλωσε την πόλη και πάρτινα. Τι είναι λοιπόν, τι έκανες τόσο, και τότε κάποιοι σχολίασαν τι είναι αυτά που λες. Υπάρχει και ο όρος στον πόλεμο. Τακτική υποχώρηση. Για να επανέλθεις δερμύτερος. Δεν είπαμε να τα παρατήσουν οι άνθρωποι. Τώρα, είχαμε και μια ομολογία του Αλεξέη Ντανίλοφ, ο οποίος είπε, δήλωσε δημόσια, ο Αλεξέη Ντανίλοφ, γραμματέας του Ουκρανικού Συμβουλίου Ασφάλειας, επισήμανε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν άφθονο χρόνο για να προετοιμάσουν αμυντικές γραμμές και να στήσουν αρκοπέδια. Ο εχθρός προετοιμάστηκε πολύ σχολαστικά, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. Ο αριθμός των αρκών στο έδαφος που ανακατέλαβαν οι δυνάμεις μας είναι εντελώς εξωφρενικός. Κατά μέσο όρον υπάρχουν 3, 4 και 5 νάρκες ανά τετραγωνικό μέτρο. Φανταστείτε. Ο Ντανίλοφ επανέλαβε εξάλλου τη δήλωση του Προέδρου Ζελένσκι, πως δεν μπορεί να γίνει βιαστικά η προέλαση, η πρόοδος των Ουκρανικών δυνάμεων αναγνωρίζεται πως είναι πολύ πιο βραδύ από ό,τι προβλεπόταν, καθότι διακυβεύονται ζωές. Κανένας, προσέξτε εδώ, κανένας δεν μπορεί να θέσει προθεσμίες για εμάς πέρα από εμάς. Προφανώς κάποιοι τους πιέζουν και λέει δεν ακούμε κανέναν. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ουδέποτε χρησιμοποίησα τον όρο αντεπίθεση. Πρόκειται για στρατιωτικές επιχειρήσεις περίπλοκες, δύσκολες που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Τώρα, η New York Times γράφουν για υψηλές απώλειες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Λέει ότι ένας από τους τραυματίες στρατιώτες της 23ης Ταξιαρχίας είπε ότι το τάγμα του καταστράφηκε όταν χτυπήθηκε από πυροβολικό και άρματα της Ρωσίας. Σε μια μάχη στην οποία συμμετείχε η μονάδα του, ο Ουκρανικός στρατός επιτέθηκε με 10 αμερικανικής κατασκευής τεθωρακισμένα Max Pro, αλλά μόνο το ένα επέστρεψε, τα υπόλοιπα καταστράφηκαν. Να σας πω κάτι, και έτσι να είναι. Ενώ ξέρουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι και πόλεμος πληροφοριών. Γιατί τώρα οι New York Times το δίνουν αυτό? Γιατί αποκαλύπτουν τις αδυναμίες του Ουκρανικού στρατού? Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ντανίλοφ, τους πιέζουν, τελειώστε, βρείτε τα. Και οι Ουκρανοί σου λέει, τώρα που μας βάλατε στο χορό, εμείς πώς θα γυρίσουμε πίσω? Θυσιάσαμε τόσους ανθρώπους. Και πάμε. Πάλι ο Ντανίλοφ
λέει, θέλω να πω, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας παραδέχθηκε ότι το Κίεβο επιτίθεται σε ρωσικές εγκαταστάσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Προσέξτε, και αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να πω ότι έχουμε ορισμένα επιτέγματα στον τομέα αυτών, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και δεν μπορούν να υποθούν όλα, αλλά τουλάχιστον όσα αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι του CNN για τα θαλάσσια drones. Αυτά είναι πράγματα που διαθέτει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός χωρών στον κόσμο. Οι δυνατότητες που απέκτησε η Ουκρανία στα μη επανδρομένα, είτε αεροσκάφη, είτε σκάφη, είτε και υποβρύχια, ελάχιστες χώρες στον κόσμο, λέει. Ο Ντανίλοβ επισήμανε ότι, σε αυτό το πλαίσιο οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ουκρανίας συμμετείχαν όχι μόνο στην οργάνωση της πρώτης επίθεσης στη γέφυρα της Κρυμαίας, αλλά και στη δεύτερη επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν 15 μέρες, στις 17 Ιουλίου. Ο Ντανίλοβ είπε επίσης ότι υπάρχει συμφωνία με τη Δύση να χρησιμοποιούν τα όπλα της Δύσης μόνο στο ουκρανικό έδαφος. Λέει, εντάξει, εμείς προσπαθούμε αυτό να το τηρήσουμε. Αυτό δεν ισχύει όμως για όπλο που κατασκευάζει η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας. Υπόψη, η Ουκρανία έχει αμυντική βιομηχανία. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να καλύψει όλο τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Έχει και υψηλή τεχνολογία. Και τώρα λέει, γιατί ξαφνικά τα δυτικά ΜΜΕ αναφέρονται σε σενάρια δολοφονίας του Ζελένσκι και περιγράφουν την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Και όχι μόνο αυτό, περιγράφουν, λέει, και τα ονόματα. Το CBS λέει, οι Ουκρανοί είχαν, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε πει στο CBS, προσέξτε, το 2002, οι Ουκρανοί έχουν σχέδια για τα οποία δεν πρέπει να μιλήσω ή να μπω σε λεπτομέρειες για να βεβαιωθούν ότι θα υπάρχει αυτό που χαρακτηρίζουμε συνέχεια της κυβέρνησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα σχέδια για συνέχεια της κυβέρνησης σαν εκλείψει με κάποιο τρόπο Ζελένσκι. Το αρνούνται αυτό, λέει λοιπόν ένας, αναφέρεται ότι αυτοί που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας Αντρίη Γέρμακ, ο Υπουργός Εξωτερικών Κολέμπα, ο Υπουργός Άμυνας Ρεσνίκοφ, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Ζαλούζνη και ο Πρόεδρος της Βουλής Στεφαντσούκ. Αυτή είναι η άποψη που εξέφρασε ο Αντριάν Καραντίνσκι, εξέχων ερευνητής στο Atlantic Council με έδρα τη ΣΥΠΑ. Από τη ΣΥΠΑ ο κατάλογος αυτών που μπορεί να κυβερνήσουν την επόμενη μέρα. Λοιπόν, αυτά, υπάρχει και ένα άλλο μακάβριο πάλι από τη Wall Street Journal. Σύμφωνα με στρατιωτικούς γιατρούς, χειρουργούς μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών, από τους 100 Ουκρανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην πρώτη γραμμή, το 36% τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και από 5 έως 10% του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκε στις μάχες. Επιπλέον, οι δυτικοί στρατιωτικοί χειρουργοί δεν έχουν δει τέτοιους τραυματισμούς σε τέτοια κλίματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Δόκτωρ Άρον Έπστάιν, ο οποίος εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιωτικούς γιατρούς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο αριθμός των Ουκρανών που έμειναν χωρίς ένα ή περισσότερα μέλη έφτασε τις 20 με 50.000. Αυτό είναι συγκρίσιμο με την κλίμακα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο περίπου 67.000 Γερμανοί και 41.000 Βρετανοί έχασαν τα άκρα τους, σημειώνει η δημοσίευση, τονίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός τέτοιων ανθρώπων μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος, καθώς η προσθετική απαιτεί χρόνο, μερικοί τραυματίες περνούν εβδομάδες και μήνες για να ακροτηριαστούν. Μακάβρια πράγματα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για τις σχέσεις Πολωνίας-Ουκρανίας. Υπάρχουν προβλήματα και εκεί. Δεν έχω να κάνω μόνο με το σιτάρι. Έκαναν κάποιες δηλώσεις οι Ουκρανοί που ενόχλησαν την Πολωνία. Υπάρχουν και τα εδάφη, τα πολωνικά μέχρι το 1945 που τα πήρε η Ουκρανία, τα κατέχει σήμερα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στα δημοσιεύματα της Δύσης. Τόσα πολλά δημοσιεύματα, επικριτικά, με απώλειες, εκεί που είχαμε ακριβώς το αντίθετο μέχρι πριν μερικές εβδομάδες, κάτι σημαίνουν, θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Όπως είπαμε και χθες, προβληματιστήκαμε γιατί να λένε για τη δολοφονία του Ζελένσκι και τώρα έρχεται το Atlantic Council και λέει να ποιοι θα κυβερνήσουν, δίνει και ονόματα. Πάμε στο τρίτο μας θέμα.
Έφαγε πολύ χρόνο σήμερα η Ουκρανία, αλλά είχε πολλές εξελίξεις. Στη Ρωσία θα δώσουμε πιο λίγο. Λοιπόν, ο Αντόνοφ είναι ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Λέει λοιπόν, στόχος των ΗΠΑ είναι η πρόσβαση στις ρωσικές βάσεις στρατηγικών όπλων. Η αμερικανική πλευρά παραβιάζει τη συνθήκη για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, τη συνθήκη START, εδώ και πολύ καιρό και την ίδια στιγμή προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για την ανάπτυξη του στρατηγικού οπλοστασίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, όχι στα Ηνωμένα Έθνη, Ανατόλη Αντόνοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS που είναι ρωσικό και απηχεί την ρωσική άποψη. Η Ουάσιγκτον παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα αυτής της συμφωνίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρνήθηκε επίσης να συμμορφωθεί με τους κεντρικούς περιορισμούς της συνθήκης που περιορίζουν τον αριθμό των στρατιωτικών όπλων. Αποσύρθηκε παράνομα από το μέτρημα περίπου 100 στρατηγικών επιθετικών όπλων. Εκτοξευτές SLBM, υποβρύχιος βαλιστικός πύραυλος, και βαριά βομβαρδιστικά. Τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της Ρωσίας για επίλυση αυτού του προβλήματος αγνοήθηκαν, είπε ο Αντόνοφ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο σημαντικότερος παράγοντας που οδήγησε στην τρέχουσα κρίση γύρω από τη συμφωνία είναι ο ευρυδικός πόλεμος που εξαπέλυσε η αμερικανική κυβέρνηση εναντίον της Ρωσίας με στόχο να της επιφέρει μια στρατηγική ήττα. Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρωσικές βάσεις START για να λάβουν πληροφορίες για την ανάπτυξη του ρωσικού στρατηγικού οπλοστασίου. Πάμε τώρα. Είχαμε επιθέσεις, όπως είπαμε, συνεχίστηκαν και στο Κίεβο με μη επανδρομένα αεροσκάφη και στην Ουκρανία, και είδαμε και την επίθεση στο λιμάνι Ισμαήλ. Καταστράφηκαν 40.000 τόνοι σιτηρά. Λέει ο Μπορέλ ότι η Ρωσία προμηθεύει είτε με φθηνά είτε δωρεάν σιτηρά χώρες αδύναμες και έτσι ασκεί επιρροή πάνω τους, και αυτό δεν είναι σωστό. Οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η Ρωσία με τη βοήθεια των μειωμένων τιμών για τις ευάλωτες χώρες προσπαθεί να δημιουργήσει νέες εξαρτήσεις, επιδεινώνοντας την οικονομική ευπάθεια και την κατάσταση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Τώρα, στόχος έγινε για άλλη μια φορά η περιοχή της Οδυσσού, την οποία η Ρωσία σφυροκοπά αδιάκοπα εδώ και περισσότερο από 2 εβδομάδες μετά την αποχώρηση της τελευταίας από τη Συμφωνία για την Εξαγωγή των Ουκρανικών Σιτηρών στον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα, νωρίς χθες το πρωί, ρωσικά drones επιτέθηκαν σε μεγάλη αποθήκη φύλαξη σιτηρών στον παραποτάμιο λιμάνι Ισμαήλ, οι εγκαταστάσεις στο οποίο βρίσκονται πάνω στο Δούναβι, απέναντι από την όχθη του Δούναβι, την Ρουμανική. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το πολυόροφο κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες σιτηρών που προορίζονταν για την Κίνα, το Ισραήλ και την Αφρική, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ της Ουκρανίας. Σχεδόν 40.000 τόνοι καταστράφηκαν, ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί. Η επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον πλανήτη, σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός. Η Ρωσία δεν έκανε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής. Πάντως, είχαμε τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Ερντογάν σήμερα για αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα της επίσκεψης του Πούτιν στην Τουρκία. Όσον αφορά τα σιτηρά, ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να επανέλθει η Ρωσία στη συμφωνία. Ο Πούτιν είπε, βεβαίως θα επανέλθουμε, αρκεί να τηρηθούν οι όροι που δεν τηρήθηκαν στην πρώτη συμφωνία. Αν τηρηθούν, θα ανοίξει ο δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το ψωμί πραγματικά είναι παγκόσμιο αγαθό, ας ελπίσουμε ότι η Ρωσία, ασχέτως αν νιώθει αδικημένη ή όχι, σε αυτόν τον τομέα θα κάνει ένα βήμα μπροστά για προσχάριν των πεινασμένων όλου του κόσμου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ο Μιχαήλ Κοροστίκοφ έχει γράψει ένα άρθρο και μιλάει για τη σχέση που αναπτύσσεται μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.
και απαντάει στο ερώτημα που απασχολεί αρκετούς σε Δύση και Ανατολή, εάν τελικώς η Ρωσία μετατρέπεται σε μαριονέτα της Κίνας εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει ανάγκη την Κίνα σε πολιτικό επίπεδο, πολιτική στήριξη, σε οικονομικό επίπεδο, κάπου πρέπει να πουλάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο η Ρωσία, σε επίπεδο ακόμα και στρατιωτικής υποστήριξης, την Κίνα. Και έχει ένα άρθρο το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ισορροπημένο, δημοσιεύθηκε σε ένα ίδρυμα στρατηγικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει μερικά από αυτά που αναφέρει. Από την αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας έχει αυξηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Μόσχα δεν κρύβεται στο ότι ποντάρει στην Κίνα ως προς την παγκόσμια αντιπαράθεση με τη Δύση, βλέποντας το Κίνα ως ένα εναλλακτικό κέντρο εξουσίας με παρόμοια συμφέροντα και αξίες με τα δικά της. Ο εμπορικός κύκλος εργασιών έφτασε τα 190 δις πέρυσι, αλλά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 40%, 39%. Οι ρωσικές εξαγωγές πρώτων υλών στην Κίνα και οι εισαγωγές κινέζικων αγαθών απότομη αύξηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα αυτά προκάλεσαν συζητήσεις ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί την οικονομική του υπεροχή και τη ρήξη της Ρωσίας με τη Δύση για να μετατρέψει τη Μόσχα σε μαριονέτα, αναγκάζοντάς την σε ταπεινωτικές μονόπλευρες παραχωρήσεις. Αυτές τις ανησυχίες συμμερίζονται τόσο οι πιο σκληροί επικριτές του ρωσικού καθεστώτος στη Δύση, λένε εντάξει, αλλά μην την κάνουμε και μαριονέτα γιατί ισχυροποιείται η Κίνα, αλλά και φιλοπόλεμα γεράκια στη Ρωσία ανησυχούν γι' αυτό. Η υπερδεκαπλάσια διαφορά στο μέγεθος των δύο οικονομιών έχει μετατρέψει την έκφραση εξάρτηση υποτέλειας σε κάτι που προσεγγίζει το αποδεκτό, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη οικονομία. Να σκεφτείτε ότι αυτά τα που έχουμε τα αυτοκινητάκια που είναι μινιατούρες, τι σχέση έχουν σε σχέση με τα κανονικά? Όταν το είδα έμεινα άναυδος. 1 προς 13, δηλαδή είναι 13 φορές μικρότερα και το έχουμε στα χέρια μας. Το 1 προς 10 δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά, είναι χαοτική, έτσι. Μετά από προσεκτικότερη εξέταση ωστόσο γίνεται σαφές ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι τόσο μονόπλευρη, αφού και η Ρωσία έχει σχέση με την οποία έχει εξάρτηση η Κίνα απέναντι στη Ρωσία σε κάποιους τομείς, όπως παράδειγμα στα ενεργειακά. Ο πιο συχνά αναφερόμενος κίνδυνος είναι αυτός της οικονομικής εξάρτησης, ωστόσο ακόμα και μετά την ανάπτυξη ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου, το μερίδιο της Κίνας στο εμπόριο της Ρωσίας είναι περίπου 22%, ενώ στο μερίδιο της Αυστραλίας είναι 26%. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε, λέει, για εξάρτηση. Και επίσης η Κίνα είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος περίπου 120 χωρών. Προσέξτε. Πολλές από τις οποίες εξαρτώνται οικονομικά περισσότερα από αυτήν από ότι η Ρωσία. Αλλά λέει αυτές οι χώρες την ίδια στιγμή, παρότι είναι εξαρτημένες, έχουν και συνοριακές διαφορές με την Κίνα και δεν κάνουν πίσω, για κάποιους εδώ που μας λένε να κάνουμε πίσω με την Τουρκία, και διατηρούν και καλές σχέσεις με την Αμερική και με τη Δύση. Όσον αφορά τις ρωσικές εισαγωγές, όχι μόνο η Κίνα, αλλά και μια σειρά από άλλες χώρες, Τουρκία, Εμιράτα, Ινδία και κράτη της Κεντρικής Ασίας, γίνονται κόμβοι για παράλληλο εμπόριο, μεταπολώντας αγαθά και υπόκεινται σε κυρώσεις στη Ρωσία. Λοιπόν, επίσης η Ρωσία, παρότι υπάρχει αυτό, δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία Belt and Road, δηλαδή το νέο δρόμο του μεταξιού, δεν έχει αναγνωρίσει τις διεκδικήσεις της Κίνας στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και ούτε βιάζεται να συνάψει επαχθείς συμφωνίες παραχώρησης με την Κίνα ή ακόμη και να τροποποιήσει την νομοθεσία προς αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή, με την κατάσταση αεροπογόνων βιομηχάνων στη ρωσική επικράτεια, κινέζικων, κατασκευή διαμετακομιστικών σιδηροδρόμων μέσω Ρωσίας χωρίς στάσεις. Πεκίνο-Βερολίνο θέλει εκεί να περνάει ένα τρένο χωρίς να κάνει στάσεις και δεν το δίνει η Ρωσία. Μονομερείς μειώσεις δασμών, κατάργηση βίζας και όχι μόνο αυτό,
έχει συλλάβει η Ρωσία και ορισμένους κατασκόπους Κινέζους και τους έχει στη φυλακή. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην το πούμε όλο το άρθρο, που καταλήγει ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να πατάει φρένο όπου οι συναλλαγές οδηγούν σε εξάρτηση με συνέπεια στην ανεξαρτησία της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, λέει, μια ισορροπία, ούτε και η Κίνα είναι προσεκτική προς αυτό, μια ισορροπία. Εγώ θεωρούσα πάντως ότι σταδιακά το πάνω χέρι στη σχέση των δύο χωρών το παίρνει η Κίνα και συνεχίζω να το πιστεύω. Λοιπόν, ο πρέσβης της Κίνας στη Μόσχα, ο Ζανγκ Χανχούι, έδωσε μια συνέντευξη στο ΤΑΣΟ, η οποία είναι φωτιά εναντίον του ΝΑΤΟ. Για περισσότερα από 30 χρόνια το ΝΑΤΟ βάζει παντού φωτιά, καταστρέφοντας τη σταθερότητα και εμπλέκεται σε κινήσεις αυτονομίας, όπως έκανε στο Κωσυγοπαίδιο, στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν. Οι 5 επεκτάσεις του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά έχουν επηρεάσει σοβαρά τη μεταψυχροπολεμική τάξη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και ήταν ο κύριος λόγος για την επιδείνωση της Ουκρανικής κρίσης. Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να προκαλέσει νέο ψυχρό πόλεμο. Προσέξτε. Μετά συνεχίζει και πηγαίνει εκεί που τον πονάει. Το ΝΑΤΟ έχει παρεκκλίνει από τους στόχους του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών και την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης, καθώς επιμένει στη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, κλιμακώνοντας την ένταση και δημιουργώντας μια αντιπαράθεση μεταξύ των πλευρών των στρατοπέδων. Έχοντας ανακατέψει την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ θέλει να καταστρέψει την ειρήνη και την ηρεμία και στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ δεν ευνοεί καθόλου τη φιλία μεταξύ της ανθρωπότητας και όλου του κόσμου. Αναφερόμενος στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και συγκεκριμένα στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, ο Χανχούι είπε πως το σενάριο αυτό δεν αντέχει σε καμία κριτική. Αυτό υπερβαίνει την έννοια της συλλογικής αυτοάμυνας που επιτρέπεται από τον χάρτη των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ λέει ότι είναι μια ένωση συλλογικής άμυνας που ασκεί το δικαίωμα στη συλλογική αυτοάμυνα, αλλά συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από τα σύνορά του, σκοπεύοντας να προκαλέσει στρατιωτική αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Δεν υπάρχουν απειλές κατά το ΝΑΤΟ, πόσο μάλλον απειλές για ένοπλη επίθεση εναντίον του σε αυτήν την περιοχή. Συνεπώς το ΝΑΤΟ δεν έχει κανένα νομικό και νόμιμο λόγο να επικαλεστεί το δικαίωμα στη συλλογική αυτοάμυνα και να επεκταθεί εκεί. Το ΝΑΤΟ προσκάλεσε την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να συμμετέχουν στις συνόδους κορυφής για 2 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο γραφείο στην Ιαπωνία, συνδέσμου το 2024. Και τι κάνει, επικαλείται μία φράση του πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, ο Χανχούι, λέει ότι αυτή η επέκταση προκαλεί εντάσεις και ανησυχίες και λέει, επικαλέστηκε τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Πολ Κίτινγκ, ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς την περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού είναι σαν την πανούκλα. Αυτή η φράση εκφράζει την ανησυχία των κρατών της περιοχής, τόνισε ο πρέσβης της Κίνας στη Μόσχα. Η Ταϊβάν ενισχύει τα μέτρα αντικατασκοπίας κατά της Κίνας. Ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε στην έκθεσή του ότι σκοπεύει να ενισχύσει τα μέτρα πληροφοριών κατά της κατασκοπίας υπέρ της Κίνας, μετά τη σύλληψη ενός αντισυνταγματάρχη που θεωρείται ύποπτος για συνεργασία με κινέζικες υπηρεσίες πληροφοριών, Ταϊβανέζος. Τα έπαιρνε, φαίνεται, από τους Κινέζους ή το έκανε για ιδεολογικούς λόγους. Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν αναφέρει ότι οι αρχές βρήκαν συγκεκριμένα στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες. Η έκθεση αναφέρει ότι αρκετοί πρώην στρατιωτικοί και αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι που είναι ύποπτοι για κατασκοπία υπέρ της Κίνας βρίσκονται υπό έρευνα. Άμα περάσουμε σε αυτή τη φάση, καήκαμε. Άμα βρίσκονται, πάνε να πει ότι η Κίνα τους τρύπησε όλους εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολύ σημαντική κατάσταση που επικρατεί στον Νίγηρα. Ο Μπλίνκεν
μίλησε με τον έκτοτο πρόεδρο του Νίγερα και του είπε «Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση». Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μίλησε τηλεφωνικά με τον ανατραπέντα πρόεδρο του Νίγερα, Μοχάμεντ Μπαζούμα, και είπε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στην αποκατάσταση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στην αποκατάσταση μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, σύμφωνα με τη θέση της οικονομικής κοινότητας των κρατών της Δυτικής Αφρικής, ECOWAS, της Αφρικανικής Ένωσης και των Διεθνών Εταίρων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το State Department. Ο πρόεδρος της Ακτής του Ελεφαντοστού ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει ένοπλες δυνάμεις για να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση στο Νίγερα για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Σημειώνεται ότι η Νιγηρία έχει επιβάλει κυρώσεις και έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Νίγερα, υπόψιν ότι ο Νίγερας εξασφαλίζει το 70% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια από την Νιγηρία. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί θα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε τμήματα των υπαλλήλων της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νίγερα και των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και έρχεται τώρα και ο επικεφαλής της Χούντας. Ο ηγέτης της Χούντας του Νίγερα, στρατηγός Αμπντουραχμάν Τιανί, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη παράνομες, άδικες και απάνθρωπες τις κυρώσεις που επέβαλε στη χώρα του οικονομική κοινότητα των δυτικοαφρικανικών κρατών μια εβδομάδα μετά το πραξικόπημα. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε διεθνείς πιέσεις και απειλές που αποσκοπούν στην επιστροφή του ανατραπέντος Προέδρου Μοαμέντ Μπαζούμ στην εξουσία. Η ECOWAS, υπό την ηγεσία του Νιγηριανού Προέδρου Μπόλα Τινούμπου, είπαμε, επέβαλε σκληρές κυρώσεις και έδωσε μέχρι την Κυριακή τελεσίγραφο να επιστρέψει ο Μπαζούμ στην εξουσία. Υπάρχει το σενάριο της στρατιωτικής επέμβασης. Η ρωσική διπλωματία ζήτησε διάλογο και πάμε τώρα στο γεωπολιτικό. Το πραξικόπημα στο Νίγερα θα επιτρέψει στη Ρωσία να ενώσει τους Αφρικανούς συμμάχους της, χώρες δηλαδή συμμαχικές, σε έναν ενιαίο χώρο μέσω του οποίου θα έχει πρόσβαση στον Ατλαντικό ωκεανό μέσω του Καμερούν, στη Μεσόγειο θάλασσα μέσω της Λιβύης και στην Ερυθρά θάλασσα και μετά Ινδικό ωκεανό μέσω του Σουδάν. Άμα δείτε το χάρτη θα δείτε ότι έχει πάρει πραγματικά την καρδιά της Αφρικής με πρόσβαση στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στην Ερυθρά θάλασσα, Ινδικό ωκεανό. Τεράστιες σημασίες εξελίξεις. Κάποιος είπε να σχολιάσουμε το θέμα του ουρανίου. Ναι, πολλές χώρες στην Ευρώπη που εξαρτώνται από το ουράνιο, ο Νίγερας είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ουρανίου σε όλη την Αφρική. Από αυτήν εξαρτώνται τα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας, αλλά και πυρηνικά εργοστάσια και άλλο χώρο της Ευρώπης. Θα έχουν πρόβλημα και δεν ξέρω, το Καζακστάν λέει είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ουρανίου, η Ρωσία θα πέσουν στα χέρια τους δηλαδή. Θα κάνουμε εντάχει μία αναφορά, γιατί το θεώρησα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, μια αναφορά στο φυσικό υδρογόνο. Θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο? Δεν το γνώριζα. Είδα λοιπόν ότι σε ορισμένες περιοχές, για παράδειγμα στο Μάλι, σε μια περιοχή βγαίνει από τη γη φυσικό υδρογόνο. Και αυτό μάλιστα το χρησιμοποίησαν και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα εκεί. Και ήδη υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα. Θεωρούν ότι μπορεί να είναι και φθηνότερο, γιατί κάπου γίνεται εξόρυξη, μπορεί να είναι και φθηνότερο από το φυσικό αέριο, καθαρό, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, και μπορεί να είναι και λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη. Όμως, ενώ για τα πετρελαιοειδή, τους υδρογονάνθρακες δηλαδή, πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
Έχουν γίνει έρευνες, είναι και εδώ και αιώνες ασχολείται η ανθρωπότητα με το θέμα. Ξέρουν πώς έχει προκύψει, πώς έχουν προκύψει οι δρογονάνθρακες. Έχουν εντοπίσει με μετρήσεις τα κοιτάσματα σε αρκετές περιοχές του κόσμου και με βάση αυτό μπορεί να γίνει και μια στρατηγική. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με το υδρογόνο. Δεν ξέρουν πώς προέρχεται, από πού προέρχεται, πού είναι τα κοιτάσματα για να μπορεί να γίνει μια στρατηγική και να λειτουργήσει ως εναλλακτική πηγή ενέργειας σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι, μην άκουτε τι λένε, θα είναι εδώ και τα επόμενα 50 χρόνια. Και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εκτός και αν έχουμε εξελίξεις όπως αυτή που σας είπα στο φυσικό υδρογόνο και ανατραπούν τα πράγματα. Έχει το Bloomberg Opinion ένα τέτοιο άρθρο. Μπορείτε να το διαβάσετε στο Ινφογνώμη Πολιτικά για να μην τρώμε το χρόνο. Εδώ δώσαμε μόνο το έναυσμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι Τουρκία. Σήμερα ο Ερντογάν προείδρευσε του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας με αντικείμενο της κρίσης και την διαμόρφωση της νέας ιεραρχίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας. 32 στρατηγοί και ναύαρχοι προήχθησαν σε ανώτερο βαθμό, 32 ανώτατοι του στρατού, της αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού. Προήχθησαν σε ανώτερο βαθμό και 63 συνταγματάρχες προήχθησαν σε ταξιάρχους, αρχιπνιάρχους και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας ορίστηκε ο μέχρι τώρα διοικητής της δεύτερης στρατιάς, στρατηγός με την Γκιουράκ, σκληρός καρύδι με τεράστια εμπειρία στους αγώνες εναντίον των Κούρδων μαχητών. Ο στρατηγός Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο δεύτερος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο δεύτερος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μπαϊρακτάρογλου, έγινε αρχηγός του στρατού Ξηράς. Διοικητής πολεμικής αεροπορίας ορίστηκε ο μέχρι τώρα διοικητής της ΤΑΔ, Ζιά Κεμάλ Καντίογλου. Άρα έχουμε ΓΕΘΑ, με την Γκιουράκ, στρατό Ξηράς, ο Μπαϊρακτάρογλου, και ΓΕΑ, ο Ζιά Κεμάλ Καντίογλου. Στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, λοιπόν, των Ενόπλων Δυνάμεων του 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, έγιναν οι διορισμοί στρατηγών και ναυάρχων και πτεράρχων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, η θητεία 24 ανωτάτων και ναυάρχων παρατάθηκε κατά ένα έτος, ενώ η θητεία 365 συνταγματαρχών παρατάθηκε κατά 2 χρόνια. Δύο στρατηγοί, δύο ανώτατοι αποστρατεύθηκαν λόγω ορίου ηλικίας, 41 ανώτατοι αποστρατεύθηκαν λόγω έλλειψης θέσεων. Δεν είχαν που να τους βάλουν και τους... Άρα έχουμε τη νέα ηγεσία, τα βιογραφικά του θα τα δω, θα τα πούμε ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Τώρα, είχαμε τεράστια αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας για την απόφαση της Disney να μην δείξει σε μαζικά τις ταινίες. Έκανε δύο ταινίες κάποιους Τούρκους για τον Μουσταφά Κεμάλ και ήθελα να τις δείξουν με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Έγιναν πιέσεις από την ΑΝΚΑ, που είναι η Ομοσπονδία Αρμενικών Σωματείων των ΗΠΑ, έγιναν συντονισμένες πιέσεις και τελικά αυτός ο κολοσσός που λέγεται Disney αποφάσισε να αποσύρει, να ακυρώσει την προβολή και τι είπε, θα την μεταδώσει, λέει, το Fox Τουρκίας και θα την δώσουμε, λέει, και στις αίθουσες. Τώρα μιλάμε αν την έβλεπαν το δίκτυο της Disney απευθύνεται σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Μέσω του Fox και μέσω των αιθουσών θα τους δουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, άντε και εκατομμύρια. Εντάξει, ήταν μια σφαλιάρα αυτή. Είχαμε τεράστιες αντιδράσεις. Ο Μέρτσελίκ,
επέσχυντη και ασεβής απόφαση. Ο Μερτσελίκη είναι ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, έτσι. Να πούμε ότι το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο τόνισε ότι εξετάζει δημοσιεύματα σε τουρκικά και αρμενικά μέσα ενημέρωσης μήπως ακυρώσει την άδεια της Disney στην Τουρκία. Αυτό σκέφτονται. Τον Ιούνιο η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής κάλεσε την Disney να μην προβάλλει τη σειρά λέγοντας ότι αυτή δοξάζει έναν Τούρκο δικτάτορα και γενοκτόνο. Έπαιξαν λέει παρασκηνιακές... Να πάμε σε μια θλιβερή διαπίστωση. Ο Μουσταφά Κεμάλ σκότωσε περισσότερους Έλληνες από ό,τι Αρμένιους. Όταν έγινε η γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, ο κύριος όγκος των Αρμενίων εξοντώθηκε τότε, ο Μουσταφά Κεμάλ δεν ήταν στα πράγματα. Ανήκε μεν στο κίνημα των Νεοτούρκων, ξέρουμε και με ποιον αριθμό μπήκε σε αυτή τη μυστική οργάνωση όταν ήταν μυστική, αλλά οι τρεις, ο Κεμάλ, ο Τζεμάλ, η τριάδα των Νεοτούρκων, Ενβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, τον είχαν κάνει στην άκρη, γιατί και εκεί υπήρχαν αντιπαλότητες. Και ήρθε στα πράγματα μόλις το 1918-19, όταν οι τρεις τους είχαν πάρει οι Γερμανοί και τους εξαφάνισαν την τριάδα. Να πούμε ότι τότε, αυτήν την τριάδα, αλλά και άλλα 25 άτομα, οι Αρμένοι είχαν δημιουργήσει τους Φενταγίν, έτσι λεγόταν, Φενταΐ, και είχαν κάνει και το σχέδιο Νέμεσης και βρήκαν τους προτεργάτες της γενοκτονίας των Αρμενίων και τους εκτέλεσαν όλους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Μουσταφά Κεμάλ όταν ήρθε το 18, το 19 βγήκε στο προσκήνιο και άρχισε να κάνει αυτό που έκανε και τελικά ίδρυσε την Τουρκική Δημοκρατία, περισσότερους Έλληνες έφαγε παρότι Αρμένιος. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι μας και μπαίνω κι εγώ. Κι εγώ έχω ευθύνες στο βαθμό που τέλος πάντων είμαι και Γενικός Γραμματέας στην Εύξενο Λύση Αθηνών και είμαι χρόνια στα πράγματα. Δεν κάναμε αυτό που έπρεπε για το θέμα της απαγόρευσης της ταινίας και το έκαναν οι Αρμένοι που επαναλαμβάνω υπέστησαν λιγότερα από όσα έχουμε υποστεί εμείς. Αυτό είναι ίδιο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να το αλλάξουμε, να αποβάλουμε από πάνω μας τα κατάλοιπα της πολιτικής του σφάξεμε πασά μου να γιάσω. Έβγε στους Αρμένιους και προβληματισμός για μας τους Έλληνες και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Μικρασιάτες, Πόντιους, όλους τους Έλληνες. Η γενοκτονία είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων. Και δεν κάναμε αυτό που πρέπει, καλά για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, άστο τώρα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταξιδεύει στο Κάιρο. Σωστό. Πήγε στην Κύπρο, στο Κάιρο, ως προτεραιότητα είναι σωστή. Ήδη ο Σίση ακύρωσε μια επίσκεψη στην Τουρκία γιατί η Τουρκία έκανε κάτι κόλπα και με τη Χαμάς και με την οργάνωση για τη μουσουλμανική αδερφότητα. Εν πάση περιπτώσει, οι συμφωνίες μπορεί να υπογράφονται εάν δεν είσαι συνεχώς εκεί να τις υποστηρίζεις, να είσαι κοντά σε αυτόν με τον οποίο έχεις συμφωνήσει, να του δείχνεις ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα. Κάποια στιγμή οι συμφωνίες γίνονται αδιανά που κάμισα, όπως έγινε με τα Εμιράτα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες μας. Ερχόντουσαν εδώ οι άνθρωποι, ζητούσαν συνεργασία για κρίσιμα ζητήματα και τους γυρνούσαν την πλάτη εδώ οι δικοί μας και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες. Τους γυρνούσαν την πλάτη. Και οι άνθρωποι, όταν πολεμούσαμε τη Λιβύη, ήταν κρίσιμος ο ρόλος που μπορούσε να παίξει η Ελλάδα. Και τότε υπήρχαν πραγματικά ακατάλληλοι άνθρωποι στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, εντελώς ακατάλληλοι, και οι άνθρωποι αυτοί λένε: ποιος θα συνεργαστούμε. Τουλάχιστον οι Τούρκοι μας δίνουν, ό,τι τους ζητήσουν μας δίνουν. Και πήγαν με την Τουρκία πλέον, και όταν αναπτύσσουν τέτοιες σχέσεις με την Τουρκία, η συμφωνία που έχουμε υπογράψει εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα και κατά πόσον ισχύει,
Γι' αυτό λοιπόν σωστά πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Ελπίζω να έχει γίνει σωστή προετοιμασία από τους διπλωμάτες και να μην βρεθούμε προεκπλήξεως κάποια στιγμή και με την Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά κρίσιμος ο ρόλος της Αιγύπτου για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, την ίδια στιγμή πήγε στην Ιορδανία ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ πήγε στην Ιορδανία, αν δεν κάνω λάθος, 4 ελικόπτερα, στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας βρέθηκαν στην αεροπορική βάση στην Πάφο και κάνανε αεροπορικές ασκήσεις, πονάει η Τουρκία, καλά να πάθει, και μετά το Αμάν μεταβαίνει στη Ραμάλα, στην Παλαιστινιακή Αρχή. Σωστά, είπαμε, καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό της, πρέπει να είναι και για μια δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού. Διότι υπερασπίζοντας και υποστηρίζοντας μια δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού, υπερασπίζεται και το δικό της πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στο ταξίδι του. Καλή επιτυχία στον φίλο μας τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, στα ταξίδια του στο Αμάν και στη Ραμάλα. Και πάμε στο τελευταίο θέμα, που είναι στεναχώρια. Θα διαβάσουμε τι είπε, τι έγραψε ο Βασίλης Νέδος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, καλός δημοσιογράφος, εκφράζει αυτά που τεκταίνονται και θέλει να πει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οπότε για να δούμε τι λέει για τον Μπελέρη. Ένα από τα διλήμματα που αντιμετωπίζει είναι αν θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών, που ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μπλοκάρει ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Αλβανία. Ακόμα δίλημα. Ακόμα εκεί είμαστε. Ενώπιον κρίσιμων διλημάτων σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα έναντι της Αλβανίας στους επόμενους μήνες σε ευρωπαϊκό αλλά και διμερές επίπεδο, φέρνει η απόφαση της πλήρως ελεγχόμενης από την κυβέρνηση Ράμα δικαιοσύνης για την παραπομπή σε τακτική δικάσιμο από το ειδικό δικαστήριο του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Ακόμα είμαστε σε δίλημα. Αυτό έπρεπε να λυθεί εν τη γενέση του ή δεν έπρεπε να γίνει καν. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης σε διπλωματικό επίπεδο. Απορώ. Δεν ντρέπονται και τα λένε αυτά. Όχι ο Νέδος. Καλά κάνει το παιδί και τα γράφει. Δηλαδή τι διαχείριση. Όταν απέτυχες, τι διαχείριση. Πες τουλάχιστον κάναμε λάθος. Ποια διαχείριση, ποια προσπάθεια διαχείρισης. Με τη λήψη όλων των απαραίτητων τυπικών μέτρων, διαβήματα, ενημέρωση Ευρωπαίων σε διάφορα επίπεδα, αλλά και παρασκηνιακά. Τι μας λέτε καλέ. Ρε, τα αποτελέσματα δεν το βλέπετε. Η υπόθεση Μπελέρη αντιμετωπίζεται ως ένα ασήμαντο στρατηγικά, αλλά υπαρκτό ρήγμα στο ΝΑΤΟ από πλευράς της Ουάσιγκτον. Γιατί ασήμαντο στρατηγικά, γιατί η Ελλάδα δεν το έκανε σημαντικό στρατηγικά. Ενώ και στο Βερολίνο οι τριβές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας θεωρούνται βούτυρο στο ψωμί του ρωσικού παράγοντα. Α, αυτό είναι δηλαδή. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ρωσικός παράγοντας, αφήναμε την Αλβανία να αλωνίζει και να παραβιάζει. Για την Αθήνα, συγκεκριμένη διάσταση είναι βεβαίως δευτερεύουσα, καθώς η κυβέρνηση Ράμα εμφανίζεται να εκμεταλλεύεται την ισχυρή θέση της έναντι της ελληνικής εθνικής μειονότητας, με τρόπο που επηρεάζει μεταξύ άλλων και ζητήματα περιουσιακά, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποκαλούμενη Αλβανική Ριβιέρα, μία από τις πιο προσοδοφόρες τουριστικές περιοχές στην γειτονική χώρα. Λαιλατούν τις ελληνικές περιουσίες εκεί, με άλλα λόγια. Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που αντιμετωπίζει, τα είπαμε, αν θα ζητήσουμε να κοπούν τα κονδύλια προς την Αλβανία. Ακόμα εκεί είστε, ναι. Οι επόμενοι μήνες ως το τέλος του χρόνου θα είναι κρίσιμοι γι' αυτό. Εκ των πραγμάτων ενταφιάζεται επίσης η προοπτική να προχωρήσει η συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει δύο πλευρές για την υπογραφή συνυποσχετικού που θα οδηγούσε την οριοθέτηση ως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Καλά, αυτό σας το είπαμε τόσο καιρό τώρα, νομίζετε, από αυτό ενταφιάστηκε. Μακριά ανοιχτωμένοι είστε. Σιγά μην υπέγραφε η τέτοια, αν δεν της το επέτρεπε η Ρωσία ή η Αλβανία, αν δεν της επέτρεπε η Τουρκία. Από την ελληνική πλευρά η στάση του Ράμα θεωρήθηκε επίπεδο δεδομένη, με αποτέλεσμα η υπόθεση Μπελέρη να καταλάβει εξαπίνη στην ελληνική κυβέρνηση. Προσέξτε, ακούτε, μιλάμε. Λέει ότι η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι ο Ράμα δεν θα κάνει τίποτα εναντίον του Μπελέρη. Και έτσι κατέλαβε εξαπίνη στην ελληνική κυβέρνηση η συμπεριφορά του.
ουσιαστικά στην Αθήνα αντιλήφθηκαν ότι οι διαβεβαιώσεις του Ράμα, ο οποίος το Μάρτιο βρέθηκε στην Αθήνα όπου το Υπουργείο Εξωτερικών είχε πληρώσει τελικά, τώρα βγαίνουν, είχε διοργανώσει έκθεση έργων τέχνης του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Καλά, δεν μπορείτε να γίνετε, να μην εξευτελίζετε τόσο. Δεν μπορείτε. Του διοργανώσατε έκθεση χωρίς να έχετε εξασφαλίσει γραπτός τη στάση του απέναντι στην ελληνική μειονότητα. Καλά και δεν ντρέπονται καθόλου. Δεν ντρέπονται καθόλου αυτοί που πλήρωσαν και την έκθεση τον φέρατε εδώ. Πήγε και ο Μητσοτάκης, πήγε και ο Δένδιας και μας την έφερε από πίσω. Λέει οι διαβεβαιώσεις δεν ήταν δεσμευτικές, αλλά είχαν μάλλον φιλολογικό χαρακτήρα. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Ποιος θα σας εμπιστευτεί μετά να διαχειριστείτε τα εθνικά μας θέματα. Ποιος. Ο Υπουργός Φτωρών, ο Γεραπετρίτης, στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του Όλτα Τζάσκα, εξήγησε με αρκετά σαφή τρόπο, πόσο σαφή δηλαδή, ότι οι ανακοινώσεις του ειδικού πρωτοδικείου της Αλβανίας παραβιάζουν μια σειρά από δικαιώματα του κατηγορουμένου Μπελέρη με πρώτο κύριο τεκμή της αθωότητας. Καλά, ο Γεραπετρίτης τι νομίζει, είναι δικηγόρος ακόμα. Υπουργός Εξωτερικών είναι. Και τι είπε στην Τζάσκα, της οποίας ο άντρας έχει ήδη καταπατήσει ελληνικές περιουσίες και κάνει ξενοδοχείο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Και δεν τρέπεστε καθόλου. Δηλαδή την πατήσαμε από τη Λιβύη, μια ανύπαρκτη χώρα. Την πατήσαμε από τα Σκόπια, την πατήσαμε και από την Αλβανία. Ποιος θα σας εμπιστευτεί μετά, ποιος. Εκτός από τους φουγκοκολάριους και όσους γλύφουν κάποιο γοκαλάκι από την εξουσία. Ποιος άλλος. Καληνύχτα.